Η καινούργια μου έκθεση θα είναι στη Λευκωσία με εγκαίνια στις 6 Νοεμβρίου μέχρι 16 στην Γκαλερί ACK Gallery στην Λεωφόρο Μακαρίου και Παπανικολή. Τα καινούργια μου έργα είναι μια σειρά που με θέματα από τη μυθολογία, από τη μουσική και κυρίως από τη μουσική και είναι αφιερωμένη η σειρά στον σπουδαίο Κύπριο που ζέζει πια Ναΐφ ζωγράφο, τον μεγαλύτερο Ναΐφ, τον αντίστοιχο Θεόφιλο με το δικό μας Κάσιαλο, ο οποίος υπήρξε μια μεγάλη μορφή, γεννήθηκε γύρω στα 1885 εκεί σε αυτές τις μέρες και άρχισε να ζωγραφίζει πάρα πολύ μεγάλος, ακριβώς σαν την καλύτερη Αμερικανίδα Ναΐφ που κι αυτή άρχισε να ζωγραφίζει την Grandma Moses στα 73 της. Αισθάνομαι πολύ συγκινημένη που θα πάω στην Κύπρο, αισθάνομαι πατρίδα πάλι. Είχα μια έκθεση με την Τουρκάλα Γκιουρσέζ στην Κωνσταντινούπολη και πριν από το Ισραήλ, δηλαδή κάπου κινούμε στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως με την τέχνη που βεβαίως δεν σώζει αλλά κάπως παρηγορεί, προσπαθούμε να κάνουμε ειρηνικές δράσεις που μπορεί να ωφελήσουν τη συμφιλία μεταξύ των λαών. Η τεχνική μου είναι ναΐφ, μάλλον η σχολή που στην ουσία δεν είναι σχολή γιατί είναι αυτοδίδακτη ζωγράφη, είναι η Ναΐφ. Βασίζεται στην Βυζαντινή ζωγραφική, αυτή ήταν η αρχή της και είναι η σχολή δικιά μας με τον περίφημο Θεόφιλο, ο πατέρας όλης της ιστορίας και τον ζωγράφο, τον εικονογράφο του Μακρυγιάννη και μια σειρά από γυναίκες βέβαια, τη Μαρία, την Μπόπ, την Χατζημιχάλη, την κόρη της Αγγελικής Χατζημιχάλη και έχουμε και πάρα πολλούς δυνατούς Ναΐφ όπως και στα άλλα κράτη. Και το βλέπω κάθε φορά που συμμετέχω σε ομαδικές σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι ο στόχος μου τώρα, να πάει καλά η έκθεση, με την έννοια ότι να την αγαπήσουν, και αυτό είναι το βασικό για κάθε ζωγράφο. Η επόμενη έκθεση, η οποία θα είναι μεγάλη, αν πρέπει να μιλήσω και λίγο για το μέλλον, που την ετοιμάζω και αυτήν τώρα, είναι βασισμένη στο λεξικό της ελληνικής μουσικής, του Τάκη Καλογερόπουλου, του συζύγου μου, ο οποίος μας άφησε πριν από 10 χρόνια, κλείνουν ακριβώς 10 χρόνια, και θα είναι έργα βασισμένα σε λήματα από το λεξικό του για να δώσουμε μια ζωή σε δημιουργούς που σιγά σιγά χάνονται, όπως είναι ο Καρέρ, όλοι, ο Καλομύρης, δεν χάνονται φυσικά εννοείται, αλλά εν πάση περιπτώσει πόσοι από τους νέους μας ξέρουν αυτούς τους μεγάλους μουσουργούς και γενικώς και άλλα θέματα, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Περίπου έτσι, καλά να είμαστε, όποιος βρίσκεται στη Λευκωσία θα χαρούμε πάρα πολύ να είναι μαζί μας.